Λοιπόν, πάμε να μπούμε στην επικαιρότητα. Να καλωσορίσω στην Γιάφκα και στον Α99 την βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, την κυρία Μαρία Ρεπούση. Τι κάνετε, κυρία Ρεπούση, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή μέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Το τι να πούμε, να ξεκινήσουμε. Σας είστε και έχετε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με τις απόψεις και τις αντιδράσεις που προκαλείτε κυρίως στο ακροατήριο εδώ και στον Α989. Να ξεκινήσω από την ερώτησή σας. Ζητάτε απαλλαγή από τα θρησκευτικά? Ήταν η ερώτηση που κάνετε προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Ναι, ακούστε, η απαλλαγή από τα θρησκευτικά είναι νομοθετημένη στην Ελλάδα. Δηλαδή, εφόσον οι γονείς θελήσουν να απαλλαγεί το παιδί τους από το μάθημα των θρησκευτικών. Εσείς γιατί μας το υπενθυμίζετε δηλαδή και μέσα από τη Βουλή? Διότι τελευταία υπάρχουν εμπόδια ως προς αυτό, ως προς την τήρηση του νόμου. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν γονείς που έχουν καταγγείλει ότι τέλος πάντων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του παιδιού τους από το μάθημα των θρησκευτικών, γιατί είναι προαιρετικό το μάθημα. Δεν μπορεί υποχρεωτικά ένα παιδί να κάνει αυτό το μάθημα, γιατί είναι κατηχητικού περισσότερο χαρακτήρα. Έτσι, δεν είναι ένα μάθημα ενημέρωσης. Είναι ένα μάθημα εισαγωγής σε μια συγκεκριμένη θρησκεία και στην κατήχησή της. Αυτό πρέπει να είναι προαιρετικό. Δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό σε ένα σύγχρονο σχολείο. Εσείς τι καταγγελίες έχετε, δηλαδή? Δηλαδή, δεν είναι πουθενά. Ναι. Έτσι να το πούμε, δεν είναι πουθενά υποχρεωτικό. Είναι προαιρετικό. Άρα υπάρχουν όμως κάποιοι γονείς που τελευταία δηλώνουν ότι αυτό το δικαίωμά τους, που είναι κατοχυρωμένο από τον νόμο, εμποδίζεται. Η ερώτησή μας λοιπόν έχει αυτό ακριβώς το στόχο, να δούμε γιατί εμποδίζεται η εφαρμογή του νόμου στη συγκεκριμένη περίπτωση και τι προτίθεται να κάνει ο Υπουργός για να τηρείται ο νόμος. Αυτή είναι η ερώτησή μας. Ξέρετε, ο νόμος υπάρχει. Κύριε Ρεπούση, ξέρετε που είναι η λεπτή ισορροπία επικοινωνίας και με τους ακροατές και των αναφορών σας σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε? Είναι, λέτε, ότι είναι κάτι το οποίο είναι προαιρετικό στα ελληνικά σχολεία. Είναι θέμα κατήχησης, άρα ο καθένας, αν θέλει, το ακολουθεί, γονέας για το παιδί του δηλαδή. Ναι. Από την άλλη, έχετε καταγγελίες ότι κάποιοι δεν θέλουν να το ακολουθήσουν, αλλά πιέζονται ή είναι εκτεθειμένοι στο να το ακολουθήσουν υποχρεωτικά, γιατί κάποιοι ενδεχομένως τους πιέζουν. Αλλά και εσείς τώρα, όταν το βάζετε το θέμα, αφού υπάρχει νόμος και εσείς το υπενθυμίζετε μες στη Βουλή, είναι σαν θέλετε να υποχρεώσετε κάποιον να μην το παρακολουθεί. Μα γιατί να θέλουμε να υποχρεώσουμε? Καταλάβατε, δηλαδή πάμε από την άλλη πλευρά. Αφού υπάρχει νόμος, όποιος δεν το ακολουθεί. Αν κάποιος υπεύθυνος εκπαιδευτικός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και πιέζει ένα μαθητή να παρακολουθεί ένα μάθημα. Ακούστε, δεν είναι θέμα εκπαιδευτικού. Να το καταγγείλουμε μαζί, να πούμε, λέγεται Χαριτάτος. Επιτρέψτε μου να τη διορθώσω. Δεν γνωρίζετε τη διαδικασία. Πείτε μου. Μετά από αίτημα των γονιών, στη διεύθυνση του σχολείου και μετά στη διεύθυνση τη εκπαίδευση. Δεν έχει δουλειά ο εκπαιδευτικός. Μην εμπλέκετε τους εκπαιδευτικούς αυτό. Όχι, λέω, ποιος είναι σας... μια υπόθεση μου είπατε που αφορά ότι έχετε... τον πολίτη και τη διοίκηση. Κυρία Ρεπούση, μου είπατε ότι έχετε αντιδράσεις. Αυτές κάπως καταγράφονται. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω. Επιτρέψτε παρακαλώ, βεβαίως. Καταρχήν, οι ερωτήσεις που κάνουμε οι βουλευτές στο κοινό δεν είναι μια επίκαιρη ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που γίνεται και περιμένουμε μια απάντηση από τη μεριά του Υπουργείου. Μάλιστα. Οι ερωτήσεις που κάνουμε είναι πάρα πολλές και πολλών ειδών. Και αφορούν και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την τήρηση των νόμων και τις πολιτικές που εκπορεύονται από ένα Υπουργείο. Το ότι αυτή η ερώτηση εσείς θέλετε σήμερα να την αναδείξετε και να με ρωτήσετε είναι ένα θέμα δικό σας. Δηλαδή δεν είμαι... Προφανώς και εσείς ότι κάνετε αυτή την ερώτηση δικό σας θέμα είναι. Ναι, δεν είναι κεραυνός. Δεν ποινικοποιεί τη διάθεση. Δεν είναι κεραυνός εν εθρία ότι εμείς κάνουμε αυτή την ερώτηση. Κάνουμε αυτή την ερώτηση διότι έχουμε συγκεκριμένα περιστατικά. Όπως κάνουμε και πολλές ερωτήσεις, κύριε Χαριτάτο. Δηλαδή, αν δείτε την γκάμα των ερωτήσεων που υποβάλλουν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, εγώ είμαι υπεύθυνη για τα θέματα παιδείας. Άρα το ερώτημά μου έχει να κάνει με αυτό. Ναι, δεν διαφωνώ. Άλλος είναι για άλλο θέμα και κάνει για άλλο θέμα. Υπάρχει θέμα που διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα να αναδείξω. Δεν είναι, δεν είναι δικό μου θέμα, διακριτική. Φυσικά, δική μου... αλλά κατάλαβα από το ερώτημά σας. Ναι, τι κατάλαβατε? Κατά κάποιο τρόπο πρέπει να απαντήσω γιατί επέλεξα αυτό το θέμα για να κάνω ερώτηση. Και λέω δεν το επέλεξα εγώ, το επιλέξατε εσείς να το κάνετε θέμα στο ραδιοφωνό σας. Προφανώς, ναι. Ναι, αυτό απάντησα σε αυτό. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Τα ερωτήματα που θέτω εγώ. Δεν έχω κάτι να κρύψω. Έχω 200 μηνύματα από ακροατές που μου λένε για τα θρησκευτικά και τη Ρεπούση. Και λέω αφού την κυρία Ρεπούση, ας τη ρωτήσω, γιατί είμαι και εκτεθειμένος σε μια ομάδα ακροατών. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Να εξηγήσω. Δεν σημαίνει ότι διαφωνώ ή συμφωνώ μαζί σας. Σημαίνει ότι θέτω ένα ερώτημα το οποίο προέρχεται από τις αντιδράσεις ακροατών και θέλω μια απάντηση. Να σας απαντήσω. Νομίζω ότι σας απάντησα. Ο ρόλος των βουλευτών είναι να ασκούν και έλεγχο, εκτός από το ότι νομοθετούν, να ασκούν και έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία. Έχουμε λοιπόν κάποιους νόμους και κάποιους συγκυκλίους που διασφαλίζουν το δικαίωμα των παιδιών, των λιγοστών θα δεχτώ εγώ,
τα οποία δεν θέλουν και οι γονείς τους συμφωνούν να μην παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ο νόμος αυτό σε κάποιες περιπτώσεις που προσδιορίζουμε σαφώς την ερώτηση, δεν μιλάμε αόριστα, δεν τηρείται. Ερχόμαστε λοιπόν και ρωτούμε το Υπουργείο Παιδείας, την πολιτική του ηγεσία, γιατί δεν τηρείται το συγκεκριμένο και τι έχουν υπόψη τους να κάνουν για να τηρηθεί. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλουμε. Ωραία, το κλείνουμε αυτό το θέμα. Στο ίδιο πνεύμα, λοιπόν, και εγώ να σας πω ότι έχω καταγράψει εδώ στον Α99, στην ίδια εκπομπή εδώ στη Γιάφκα, καθηγητές πανεπιστημίων και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, κυρίως στην Θεσσαλονίκη, στο Βορρά, όπου λένε, μου καταγγέλνουν εδώ, στις τεχνικές κυρίως σχολές, ότι δεν είχαν πετρέλαιο θέρμανσης και για ημέρες οι σπουδαστές, οι φοιτητές, πήγαιναν με διπλά που φάνε και κασκόλ και κουκούλες για να κάνουν μάθημα και τουρτουρίζαν και κάποιοι από αυτούς έγιναν και ασθενείς στην πορεία. Υπήρχε σχετικό παράδειγμα, σχετικό ερώτημα από τη Δημοκρατική Αριστερά ή από εσάς. Εμείς έχουμε κάνει ερώτημα που αφορά τη θέρμανση των σχολείων. Γενικά, όχι τα συγκεκριμένα σχολεία τα οποία αναφέρετε. Κυρίως κινηθήκαμε για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας που πράγματι δεν είχαν θέρμανση. Και νομίζω ότι και με τη δική μας, αν θέλετε, επαγρύπνηση ως προς αυτό, έχει διατηρηθεί ένα κονδύλι και να το παρακολουθήσουμε, αν θέλετε, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να θερμανθούν τα σχολεία. Φυσικά και μας ενδιαφέρει. Πρωτίστως μας ενδιαφέρει αυτό. Ποια είναι η άποψή σας? Ναι, παρακαλώ. Και έχουμε κάνει και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχουμε πάρει και για τη σύντηση των μαθητών των σχολείων. Δηλαδή, το ενδιαφέρον μας, κύριε Χαριτάτο, δεν αφορά μόνο ένα θέμα, όπως ίσως αναμεταδίδεται. Μας ενδιαφέρει η καλή λειτουργία των σχολείων, το δικαίωμα των παιδιών να πηγαίνουν σχολείο, αν θέλετε όμως και το δικαίωμα κάποιων παιδιών να μην παρακολουθούν ένα μάθημα το οποίο οι γονείς τους, οι οικογένειές τους για διάφορους λόγους δεν θέλουν να το παρακολουθήσουν και προβλέπεται αυτό από τον νόμο. Κοιτάξτε, δεν κύριε Ρεπούση, η γλώσσα. Αν θέλετε να σας εκφράσω το βάθος σκέψης μου, να σας πω. Συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση ως μέλος ενός κυβερνητικού συνασπισμού, η Δημοκρατική Αριστερά, το οποίο έχει βαθιά ευθύνη για το γεγονός ότι κάποια σχολεία ή κάποια πανεπιστήμια δεν έχουν θέρμανση. Οπότε συναισθάνομαι, παρά τις ερωτήσεις που μπορεί να κάνετε εσείς ως Δημοκρατική Αριστερά, αισθάνομαι ή έχω μια καχυποψία ότι αυτό δεν έχει την απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί φέρετε ένα βάρος ευθύνης για όσα ζούμε σήμερα. Τουλάχιστον αυτό φτάνει και στη δική μου κρίση και κάποιων ακροατών. Οπότε εγώ σας, το πρώτο ερώτημα που θέτω είναι αυτό που κάθε μέρα μου στέλνουν οι ακροατές και αφορούν τη δική σας ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, κύριο Αρβανιτόπουλο, σχετικά με το μάθημα θρησκευτικών. Αυτή την προτεραιότητα έδωσα. Το τι θα ακολουθήσει την κουβέντα στη συνέχεια είναι άλλο θέμα. Π.χ. τώρα θα σας ρώταγα για το σχέδιο Αθηνά. Τη δική σας άποψη. Ωραία, θα σας πω και για το σχέδιο να απαντήσω ως προς το πρώτο που λέτε. Ό,τι θέλετε, βεβαίως. Συγκυβέρνηση και την ευθύνη. Γιατί η Δημοκρατική Αριστερά έχει αυτή την ευχάριστη πολυτέλεια, νομίζω ότι είναι πρωτοφανής διεθνής πρωτοτυπία, είναι καινοφανής κατάσταση, να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση για τα οποία διαφωνεί, αλλά συνενεί για τα οποία, στα αυτά τα οποία διαφωνεί και αλλάζουν τη ζωή των πολιτών. Έτσι είναι. Ακόμα και τον ίδιο τον ψηφοφόρο του κόμματος. Κύριε Χαριτάτο, έτσι είναι η κυβερνήση συνασπισμού. Και εσείς τα απολαμβάνετε αυτό. Εσείς μόνο κέρδος έχετε από αυτό, κύριε Ρεπούση, το ξέρετε. Αφήστε με να εξηγήσω, αν θέλετε. Βέβαια, ναι. Είστε και με τον αγροφύλακα και με τον χωροφύλακα. Αφήστε με να μιλήσω, κύριε Χαριτάτο. Πείτε μου. Λοιπόν, όταν έχουμε κυβερνήσει συνασπισμού, δεν σημαίνει ότι όλοι οι κυβερνητικοί εταίροι, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το σχήμα, έχουν την ίδια γνώμη για όλα τα θέματα. Έτσι. Και αυτό δεν είναι πρωτοτυπία διεθνής. Το αντίθετο θα ήταν διεθνής πρωτοτυπία. Αν δείτε τις κυβερνήσεις συνασπισμού παντού όπου υπάρχουν, υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Και είναι λογικό να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, διότι η κυβερνητική εταίρη είναι διαφορετική. Τώρα, θα έρθω στην περίπτωση της Ελλάδας, που η κυβέρνηση αυτή, εθνικής ευθύνης, εμείς θέλουμε να τη λέμε, έγινε επειδή η χώρα περνάει την κατάσταση που περνάει και δεν υπήρχε κυβερνητική λύση. Θυμάστε τι έλεγαν οι πολίτες ανάμεσα στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές. Φανταστείτε. Εγώ θυμάμαι και με ποια επιχειρήματα πήρατε ψήφους από το ελληνικό λαό στην Δημοκρατική Αριστερά. Να τελειώσω την πρότασή μου. Και στη δεύτερη περίπτωση. Ναι. Φανταστείτε μία συγκυρία όπου δεν θα είχε σε αυτή την κρίση που περνάει η χώρα πάλι κυβέρνηση και θα είχαμε απανωτές εκλογές. Και η Δημοκρατική Αριστερά, και νομίζω ότι το αναγνωρίζουν οι πολίτες αυτό, όλων των αποχρώσεων, πήρε αυτό το ρίσκο να πάρει μέρος σε μια κυβέρνηση όπου ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μας χωρίζουν βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Βλέπετε και λοιπόν τι ρίσκο είναι αυτό. Και στην κυβέρνηση και σας χωρίζουν διαφορές. Δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή. Και μας χωρίζουν. Ναι, αλλά και στην κυβέρνηση. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τον τόπο ακυβέρνητο, κύριε Χαριτάτο. Θα ήταν από τη δική μας τη μεριά μεγάλη πολιτική ανευθυνότητα και δεν θέλαμε να οδηγήσουμε τη χώρα στην περιπέτεια αυτή μιας μακρόπνοης και μακρόχρονης ακυβερνησίας. Και νομίζω ότι αυτό οφείλεται και εσείς να μας το αναγνωρίσετε, ότι αν δεν υπήρχε η Δημοκρατική Αριστερά,
ενδεχομένως πιθανότητα να μην υπήρχε κυβέρνηση και αυτό θα ήταν το χειρότερο. Θα μου επιτρέψετε... Γιατί για να γίνει κάτι ή για να μην γίνει, πρωτίστως χρειάζεται να υπάρχει κυβέρνηση. Θα μου επιτρέψετε... Χωρίς κυβέρνηση δεν μπορώ να μιλήσω. Να μην σας απαντήσω αν το αναγνωρίζω ή όχι, θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο για να έρθουμε σε ένα διάλογο γι' αυτό και να χάσουμε από την επικαιρότητα. Πάμε λίγο, σας παρακαλώ, στις δικές σας θέσεις ως, και ως βουλευτής Ρεπούση, αλλά και της Δημοκρατικής Αριστεράς για το σχέδιο Αθηνά. Το σχέδιο που δημοσιοποίησε ο κ. Αρβανιτόπουλος. Ναι. Ακούστε, επιχειρεί κάποιες αναγκαίες, θα έλεγα, συγχωνεύσεις. Ωστόσο αυτές οι αλλαγές που επιχειρεί, εμείς πιστεύουμε ότι είναι επιφανειακού χαρακτήρα και δεν απαντούν στο πρόβλημα της ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Δηλαδή κάνει κάποιες συμμαζέψεις, κάποια νοικοκυρέματα που είναι αναγκαία. Αλλά η αναδιάρθρωση των ΑΕΗ, που συμπεριλαμβάνουν και πανεπιστήμια και ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα, είναι μια ιστορία πολύ πιο σημαντική, που πρέπει να παίρνει υπόψη της και τις αλλαγές που έχουν γίνει στα επιστημονικά πεδία και τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αναπτυξιακή, στην οικονομική δομή της χώρας και στο αιτούμενο της ανάπτυξης. Δηλαδή, ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες φάσεις. Μάλιστα. Αυτό που έδωσε ο κύριος Αβανιτόπουλος στη δημοσιότητα είναι κάποια αναγκαία νοικοκυρέματα, να το πούμε, και από αυτή την άποψη είναι θετικά. Αλλά αυτό που χρειάζεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μια βαθιά τομή, η οποία θα προκύπτει όμως μέσα από άλλες διαδικασίες. Ας πούμε, δεν ενεργοποιήθηκε η ΑΔΥΠ, που είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν μίλησαν οι σύγκλητοι και τα πανεπιστήμια. Μόνο παρουσιάσεις έγιναν από τη μεριά του Υπουργού. Άρα αυτό που θέλουμε εμείς είναι μια ουσιαστική διαδικασία μεταρρυθμίσεων που θα αλλάζουν το χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Θέλουμε δηλαδή καλά πανεπιστήμια που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τις επιστημονικές και τις αναπτυξιακές. Κυρία Ρεμπούση, δεν γίνεται με το σχέδιο αυτό. Επιτρέψω μια τελευταία ερώτηση, πια και είναι και στο πεδίο σας. Ναι. Χθες είχαμε στην κυρδία Ντέρτιλι τον ιεράρχη Σεβασμιότατο Αιγαλίας και Καλαβρίτων να συγκρίνει τον Μακαρίτη με τον Σοκράτη και τον Κολοκοτρώνη. Ποια είναι η δική σας άποψη? Σε ποιο θέμα ακριβώς? Στη σύμπραξη Εκκλησίας και ακραίας ιδεολογίας? Αφενός, αφετέρου ότι είναι στον τομέα σας και η θρησκεία και η Μητροπολίτη έχετε μια σχέση μαζί τους, τουλάχιστον θα έπρεπε να έχετε μια επικοινωνία μαζί τους και μια συνεργασία. Ένας ιεράρχης λοιπόν τραβάει αυτόν τον δρόμο ή μάλλον ακολουθεί αυτόν τον δρόμο που έχει τραβήξει από μικρό παιδί. Να σας πω ότι πιστεύω η Εκκλησία επιτελεί ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό και είναι δικό της και κανένας άλλος δεν μπορεί να αντικαταστήσει σε αυτό. Θα έλεγα ότι ανεξάρτητα από τις προσωπικές πεπιθήσεις των ιεραρχών, δεν θα έπρεπε η Εκκλησία μέσα από τους εκπροσώπους της, τους επίσημους εκπροσώπους της, να ανακατεύεται σε τέτοια πράγματα. Και δεν είναι για το καλό ούτε της Εκκλησίας ούτε της δημοκρατίας στον τόπο μας. Η Εκκλησία πρέπει να σέβεται το πολίτευμα και τους νόμους και νομίζω ότι το κάνει, και οι ελάχιστες εξαιρέσεις αυτές που υπάρχουν νομίζω ότι αμαυρώνουν την εικόνα της ελληνικής εκκλησίας, της ορθόδοξης εκκλησίας. Και για τις περιπτώσεις όπου οι Μητροπολίτες έχουν πάντα μια καλή κουβέντα ή ένα καλό επιχείρημα υποστήριξης προς την Χρυσή Αυγή, ποια είναι η άποψή σας? Στην ίδια κατηγορία τα θέτω όλα αυτά, κύριε Χαρτάτου. Στην ίδια ακριβώς κατηγορία. Δηλαδή έχουμε μια ευθεία ανάμειξη κάποιων εκπροσώπων της εκκλησίας στην υποστήριξη μιας ακραίας νεοναζιστικής ιδεολογίας, και αυτό είναι κατακριτέο και νομίζω ότι είναι κατακριτέο από όλους. Αλλά πιστεύω ότι δεν αφορά το σύνολο της Εκκλησίας. Αφορά κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, τις οποίες πρέπει να κριτικάρουμε, και αυτό κάνουμε ως Δημοκρατική Αριστερά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας, κύριε Ρεπούση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς όφελος των ακροατών. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με τις απόψεις ή το χειρισμό το δικό μου. Ήταν η κυρία Μαρία Ρεπούση, βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Πάμε